Ακούει. Βεβαίως σας ακούω, κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πατσίδη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφερθώ στο θέμα που αφορά στο πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι πραγματικά εγκληματική η αδιαφορία της κυβέρνησης για τους Έλληνες Μαριούπολης και τον πρόξενό μας. Στην ευρύτερη περιοχή κατοικούν περισσότεροι από 100.000 ομογενείς μας, οι οποίοι βομβαρδίζονται και τρομοκρατούνται από όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές. Οι ομογενείς ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να μεσολαβήσει στην Ουκρανική, ώστε να τους επιτραπεί να διαφύγουν από τη δίωδο που είναι ανοιχτή προς τη Ρωσία και από εκεί να επαναπατριστούν. Ο πρόξενός μας, ο κύριος Μανώλης Ανδρουλάκης, έχει ζήσει πάρα πολύ δύσκολες ώρες, χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη γι' αυτό. Τι συνέβη? Εμποδίστηκε η διαφυγή του προξένου από ναζιστικές παραστρατιωτικές ομάδες? Έχουμε καταθέσει σχετική ερώτηση και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, δεν έχει απαντήσει σαφώς. Και έρχομαι τώρα και στο νομοσχέδιο. Και αυτό το νέο νομοσχέδιο που φαίνεται συνεχίζει να υπηρετεί τον πάγιο σκοπό σας. Το ξεκοκάλισμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραπλανείτε τους πολίτες ότι δήθεν έρχεται η ανάκαμψη και ότι θα πέσει χρήμα στην οικονομία. Δημιουργείται ευκαιρίες πλουτισμού για τους πολύ λίγους, στους οποίους θα κατευθυνθούν τα νέα δάνεια. Τα σχέδια της κυβέρνησης πάνω στους πυλώνες του σχεδίου ανάκαμψης αποτελούν τη χαρά της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το δημόσιο αποσύρεται σε ρόλο συμβούλου και κανονιστικής αρχής αντί για παρόχου. Η κυβέρνησή σας, με βάση το σχέδιο που υποβάλλατε, κατευθύνει το σύνολο της δανειακής στήριξης στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας και αποκλεί τελείως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαράβατος όρος είναι η χορήγηση αυτών των δανείων να γίνει με όρους αγοράς. Ως γνωστό όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περίπου 800.000, δεν συγκεντρώνουν τα στοιχεία που συνθέτουν το λεγόμενο τραπεζικό προφίλ. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση θα αυξήσει τον ήδη υπέρογκο δανεισμό της χώρας κατά 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ, φορτώνοντας στις πλάτες των πολιτών τα ευνοϊκά μακροπρόθεσμα δάνεια προς την εγχώρια ολιγαρχία. Το άλλο επικίνδυνο σκέλος είναι ότι στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβανόταν όρος για δημιουργία σε κάθε κράτος μέλος δημόσιας αρχής υπεύθυνης για την παρακολούθηση του προγράμματος. Υπενθυμίζουμε ότι 2 μήνες πριν ο Πρωθυπουργός είχε συστήσει μια κυβερνητική επιτροπή. Τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής για να παρακολουθεί την ένταξη επενδυτικών σχεδίων και στο πρόγραμμα της χρηματοδότησης και την πορεία υλοποίησής τους. Ο σκοπός είναι να μοιράσει προσωπικά την πίτα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για να το πούμε ευθέως, το νομοσχέδιο είναι άλλη μια ψηφίδα σταθμόπλακα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλωστε, το έχει δηλώσει και ξεκάθαρα ο κ. Γεωργιάδης. Τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα περάσουν μέσα από τις τράπεζες θα δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόνο αν αυτές συγχωνευτούν. Δηλαδή, μόνο αν τις εξαγοράσουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για να το πούμε απλά. Η λογική και του προηγούμενου σχετικού νομοσχεδίου που είχατε φέρει είναι ότι για να επιλεγεί μια επιχείρηση προς δανειοδότηση από τους πόρους και με τους ευνοϊκούς όρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρέπει να αξιολογηθεί τραπεζικά. Δηλαδή, να κρίνουν οι τράπεζες ότι έχει πιστοληπτική ικανότητα. Όμως στην Ελλάδα, από τις 700.000 επιχειρήσεις που έχουμε συνολικά, μόνο οι 30.000 κρίνονται πιστοληπτικά ικανές. Το αποτέλεσμα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μείνουν εκτός χρηματοδότησης. Εμείς ως Μέρα 25 έχουμε καλέσει από την αρχή της πανδημίας να γίνει κούρεμα των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντί γι' αυτό, εσείς όμως επιλέγετε τις αναστολές. Ταυτόχρονα, φωνάζαμε ως Μέρα 25 για παροχή ενίσχυσης και όχι δανεικών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση όμως πάλι έκανε το αντίθετο. Επιστρεπτέα προκαταβολή, στην οποία τώρα ζητά να τη γυρίσουν πίσω. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πλέον επομισθεί το κόστος του My Data. Δηλαδή, σε πραγματικό χρόνο υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε παραστατικό που κόβεται προς τα τερματικά της ΑΔΕ. Μια ΑΔΕ που είναι πλήρως εξαρτημένη από τους δανειστές. Και μοναδική αποστολή της είναι να έχει τον πλήρη έλεγχο των φορολογικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση των δανειστών. Ένα χρήσιμο εργαλείο η κυβέρνηση το μετατρέπει σε όπλο κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας τους τεράστια νέα κόστη. Γιατί η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν διαθέτει λογιστήριο, αλλά συνεργάζεται με φοροτεχνικά γραφεία. Δημιουργείται έτσι ένα νέο ακόμη πεδίο αθέμητου ανταγωνισμού υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων με τα οργανωμένα λογιστήρια. Η κυβέρνηση οφείλει να συνδράμει υλικά αλλά και τεχνικά σε αυτή τη μετάβαση και όχι να χρησιμοποιεί το εργαλείο ως όπλο.
Εμείς ως Μέρα 25 θεωρούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό γιατί αποτελούν τη βασική επιλογή για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας σε ποστά πολύ μεγαλύτερα από τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το βασικό εργοδότη με τεράστια περιθώρια ευελιξίας και περαιτέρω επέκταση της απασχόλησης. Οι άνθρωποι όμως του χώρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούν να αποτελέσουν τον δυναμικό χώρο που θα είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί με το καθεστώς της χρεοδουλοπαρικίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Το τραγικό όμως είναι ότι συμβαίνει σε ένα περιβάλλον απολύτως πρωτόγνωρης ακρίβειας, η οποία φυσικά αποτελείται στις δυσανάλογα αυξημένες τιμές ρεύματος. Τέσσερις ολιγάρχες τους έχουμε ονοματίσει μαζί με την ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ. Κάθε μέρα προσδιορίζουν μεταξύ τους, μόνοι τους, τη τιμή που θα χρεώνονται στο ρεύμα στη Χονδρική, αλλά και ακόμη ψηλότερα στην Ιλιανική. Και αυτό δεν είναι καν μια οικονομία της αγοράς. Είναι καρτέλ. Και γι' αυτό το πρώτο που θα πρέπει να γίνει είναι η κατάργηση του ψευδοχρηματιστηρίου που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, χρειάζονται όχι επιδόματα, όπως έχουμε πει, δηλαδή και άλλα χρήματα στους λίγους ολιγάρχες, ούτε πλαφόν στη τιμή ενέργειας. Χρειάζεται κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας για να μπορέσουν να πάρουν επιτέλους μια ανάσα όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Βατσί.